Εντατικοί είναι οι έλεγχοι στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού με την κίνηση να κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή. Έκκληση στους οδηγούς για συμμόρφωση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας απευθύνει ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Γιώργος Λιμπινάκης, ο οποίος στέλνει τα δικά του μηνύματα για ένα ανέμακτο Πάσχα. Στόχος η τήρηση της ευταξίας στους χώρους λατρείας, στους χώρους εκδηλώσεων, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, η πρόληψη και αποτροπή κλοπών και διαρρήξεων και η αποφυγή ατυχημάτων από κροτίδες και βεγγαλικά. Στόχος της τοπικής ηγεσίας της Ελλάς είναι η ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όπως οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και όχι μόνο. Ελπίζω όλοι να τηρήσουν τις οδηγίες μας για να μην έχουμε δυσάρεστα περιστατικά τα οποία θα μετατρέψουν τη χαρά σε στεναχώρια. Εύχομαι σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης και στους επισκέπτες καλή Ανάσταση με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Η ζωή, το υπέρτατο αγαθό, απειλείται από παραλήψεις και λάθη. Τα τροχαία ατυχήματα είναι ανθρώπινες ενέργειες που οφείλονται συχνά είτε στην κατανάλωση αλκοόλ και στην οδήγηση, είτε στην απόσπαση προσοχής, είτε στα επικίνδυνα προσπεράσματα και την υπερβολική ταχύτητα, ακόμα και στην υπνηλία ή την κόπωση. Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης έχουν εντείνει τις περιπολίες στο οδικό δίκτυο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, με όλο το διαθέσιμο προσωπικό για τα μέσα της, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με αυξημένες περιπολίες και ελέγχους, έτσι ώστε να αποτρέψει και να καταστήλει κάθε μορφή εγκληματικότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα τροχαία ατυχήματα. Το σύνολο του προσωπικού του τμήματος τροχαίας Ηρακλείου θα βρίσκεται αυτές τις μέρες επιποδός σε όλο το οδικό δίκτυο, στην Εθνική Οδό, στις επαρχιακές οδούς αλλά και μέσα στην πόλη. Δίνεται έμφαση κυρίως σε οδηγικές συμπεριφορές που μπορούν να προκαλέσουν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όπως είναι η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη μοιράστηκαν αλκοολόμετρα μιας χρήσης χορηγίας του ΣΥΦΑΚ μαζί με ένα ενημερωτικό φυλάδιο σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των οδηγών. Όσοι μετακινηθούν να γυρίσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σήμερα προχωρούμε σε μια συμβολική κίνηση, θα δώσουμε μερικά αλκοτέστ στους οδηγούς μιας χρήσης για να δώσουμε και το μήνυμα να μην πιούμε, να μην οδηγήσουμε πιωμένοι στις γιορτές. Να αποφύγουμε κάθε τροχαίο ατύχημα. Καλό Πάσχα να έχετε, αλκοτέστ μιας χρήσης. Να προσέχετε. Οι συμπολίτες μας μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους αυτή τη συσκευή και αν τυχόν αυτές τις μέρες καταναλώσουν αλκοόλ θα μπορούν να κάνουν μία μέτρηση και να διαπιστώσουν αν είναι σε θέση να οδηγήσουν ή όχι. Μαζί με τα αλκοολόμετρα μιας χρήσης, τα οποία είναι μια ευγενική χορηγία των ΣΥΦΑΚ, μοιράζουμε και ένα φυλάδιο με ασφαλές συμβουλές που περιέχονται μέσα προς τους συμπολίτες μας. Καλό δρόμο και το βασικό, να φοράμε κράνος και να μην πίνουμε κατά την οδήγηση.